Ζεστό χρήμα στους λογαριασμούς τους είδαν σήμερα χιλιάδες αγρότες, οι οποίοι μετά από συνεχείς αναβολές έλαβαν τα χρήματα της εξόφλησης του υπόλοιπου 35% των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για το 2019. Πρόκειται για ποσό που ανέρχεται περίπου στα 67 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο κατατέθηκε στα βιβλιάρια των δικαιούχων παραγωγών της χώρας για τις καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Αφορά περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για την Κρήτη, 1.150.000 ευρώ για τον νομό Ηρακλείου, είναι η εγκαθάριση ζημιών του 2019 φυτικού και ζωικού κεφαλαίου. Ανάσα για τους πληγέντες παραγωγούς είναι τα χρήματα που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους και αφορούν ζημιές του 2019 εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων που έδωσαν τη χαριστική βολή στα αμπέλια, την ώρα μάλιστα που ο κορονοϊός έχει πλήξει σοβαρά τον αγροτικό κόσμο. Παίρνε μια ανάσα, είναι μερικές μέρες πριν τον τρίγο, αυτά τα χρήματα τα χρειαζόταν. Έβαλε το χέρι στην τσέπη πρώτη φορά η κυβέρνηση. Από το 2011 που είχε γίνει τροποποίηση κανονισμού δεν είχε δοθεί ποτέ από τον Εθνικό Προϋπολογισμό χρήματα. Δοθήκανε με εντολή του Κυριάκου του Μητσοτάκη πριν από ένα μήνα 35 εκατομμύρια ευρώ και συμπληρωθήκανε τα 68 εκατομμύρια που τα χρειαζόταν ο οργανισμός. Για να μπορέσει να μαζέψει τα χρήματα και να προβεί πληρωμές. Παράλληλα, η ποιότητα του επιτραπέζιου σταφυλιού έχει μειωθεί αισθητά. Οι εξαγωγές έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 ημέρες, όμως η εσωτερική κατανάλωση βρίσκεται στα τάρταρα, με τους παραγωγούς να είναι σε απόγνωση. Υπάρχει σοβαρό θέμα με το επιτραπέζιο σταφύλι. Έχουμε μία μείωση της τάξης του 60-70% όσο αφορά την ποιότητα. Έχουν γίνει τρεις αναγγελίες επίσημες. Όσο αφορά το επιτραπέζιο σταφύλι για το έτος 2020, καύσωνα, ανεμοθύελα αλλά και βροχόπτωση. Ήδη το επιτραπέζιο σταφύλι έχει ξεκινήσει και εξάγεται πάρα πολύ έντονα τώρα και 10 μέρες, δηλαδή η Σουλτανίνα. Δυστυχώς όμως οι εμπόροι δεν μπαίνουν στα μπέλια και παίρνουν μικρές ποσότητες, γιατί οι άλλες ποσότητες έχουν σοβαρά προβλήματα. Η τιμή παραγωγού για το επιτραπέζιο σταφύλι κυμαίνεται από 50 έως 90 λεπτά, τιμή παρόμοια συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές.